να μην υφίσταται. Και αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικό για την εξέλιξη, για τις εξελίξεις των πραγμάτων και για θετική εξέλιξη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, θα μπορούμε να συζητάμε μετά από λίγο καιρό. Να δούμε και πώς, τι θα πούνε και οι Αλβανοί επάνω. Ορίστε. Όταν είχε τεθεί το θέμα για το Σλάβο Μακεδονία και ενώ στην αρχή είχε προχωρήσει αυτή η εξέλιξη για το Σλάβο Μακεδονία και από την πλευρά της Ελλάδος είχε ακουστεί κάπως καλύτερα, γιατί προσδιορίζει ότι είναι στη Μακεδονία, ενώ γεωγραφικά, αλλά είναι Σλάβοι, ότι κατοικούνε σε χώρο της Μακεδονίας μας. Λοιπόν, όμως τελικά δεν ευδοκίμησε αυτό, δόθηκε αυτή η ονομασία, και οι Σκοπιανοί, για να δικαιολογηθούν, γιατί τα πήραν πίσω οι Σκοπιανοί, θέλανε σκέτο Μακεδονία, διότι ξέρανε ότι μετά θα ακουγότανε ότι είναι Σλάβοι που μένουν στη Μακεδονία. Λοιπόν, το πήρανε πίσω προβάλλοντας μια γελία, συγγνώμη για την έκφραση, δικαιολογία. Ότι δεν το δέχονται αυτό οι Αλβανοί. Ναι. Δεν το δέχονται αυτό οι Αλβανοί. Μα εκ των πραγμάτων δεν το δέχονταν οι Αλβανοί αυτό το, αυτή την ονομασία. Εκ των πραγμάτων οι Αλβανοί δεν τη δέχονταν. Το Όχι, Σλάβο Μακεδονία. Και εγώ έκανα μια ερώτηση εκεί στην... Ναι. Πέρα από την Αχρίδα είχαμε κάνει μια επίσκεψη εκεί πέρα και ήταν και κάποιοι δήμαρχοι και τα λοιπά, και έναν αλβανόφωνο το ρώτησα, λέω, δεν δέχεστε το Σλαβομακεδονία? Λέει, όχι, λέει, τι λέει, εμείς είμαστε Σλαβομακεδόνες. Λέω, δεν δέχεστε το Σλαβομακεδονία, αλλά δέχεστε το σκέτο Μακεδονία. Είστε Μακεδόνες? Όχι, λέει, είμαστε Αλβανοί. Τότε λέω, γιατί δεν προβάλλετε βέτο στις προσπάθειες του Γκρούευσκι να υπάρξει ένα όνομα? Αλλά δεν φταίνε αυτοί οι κύριοι Λαζάρου. Εγώ το έχω πει, αλλά ισότα μία κόντων. Να το επαναλάβω, αν έχω μισό λεπτό. Έχετε. Πηγαίνουμε σε διαπραγματεύσεις, θέτουν αυτοί το Άνω Μακεδονία, το Βόρεια Μακεδονία και ξέρω εγώ, του Βαρδάρ και τα λοιπά. Εμείς, σαν Ελλάδα, θέσαμε ένα θέμα ονομασίας όπου να μην έχει. Εμείς, τι λέμε, να μην έχει. Διαπραγματευόμαστε. Τι διαπραγματευόμαστε? Μα τώρα με συγχωρείτε. Α, το βγάλουν όπως θέλουν. Δεν κάθομαι να κάνω το δικηγόρο. Να μην έχει το Μακεδονία. Έτσι δεν είναι. Δεν θέσαμε στο τραπέζι, διότι αν ετίθετο το Βόρεια Μακεδονία και τα λοιπά ή το σκέτο Μακεδονία που θέλουν αυτοί, και εμείς λέγαμε, κύριοι, πώς σας λέγανε τότε πριν από τον πόλεμο ή πριν γίνει αυτό το κρατήδιο από τον Τίτο, λεγότανε, πώς λεγότανε, Βαρντάρτσκα. Προσπεράσατε μία παρατήρηση που έκανα στην αρχή και εγώ θέλω να επανέλθω και θα κλείσουμε και με αυτό, κυρία Σπάστη. Αυτό διότι... ετέθη, ποτέ δεν ετέθη. Ας τεθεί να δούμε διότι το θεωρώ τι θα πάρα απαντήσουν. Πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Και θέλω να το δείτε και εσείς από αυτή την οπτική γωνία. Εγώ δεν έχω δει να το παίρνει κάποιος Έλληνας από αυτή την οπτική γωνία, όμως είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, διότι βλέπουμε τις τελευταίες... Ποιο δηλαδή? Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, υπουργούς εξωτερικών, Έλληνες πρωθυπουργούς, να συναντώνται με τους ομόλογους τους στις ΗΠΑ, καμιά φορά να συζητάνε και για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, καμιά φορά και όχι. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ μου ανακοίνωση σαν αυτή που είδα την προχθεσινή για τη συνάντηση Γκρούευσκι-Κλίντον, Γκρούευσκι-Μπαντέι, Γκρούευσκι-Νίμιτς, ότι συνάντηση με θέμα το πρόβλημα της ονομασίας των Σκοπίων. Είχαν ο κύριος Γκρούευσκι με την κυρία Κλίντον, ο κύριος Γκρούευσκι με τον κύριο... Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν δίνει την ίδια βαρύτητα, τη μισή βαρύτητα από ό,τι δίνουν οι Σκοπιανοί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αλλά και με άλλες χώρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, κυρία Σπασίδη. Σας είπα ότι, εντάξει, σίγουρα δέχομαι προσωπικά, διότι γνωρίζω καλά την ελληνική ιστορία, γνωρίζω την νεότερη ελληνική ιστορία, γνωρίζω τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Κύπρος,
Οπότε δέχομαι να είναι πάντοτε πρώτο θέμα στην ατζέντα των διμερών συναντήσεων το Κυπριακό. Σύμφωνοι. Μια φορά, ας είναι δεύτερο το Σκοπιανό όμως. Μια φορά. Έτσι να, για να τονώσει το ηθικό μας έστω. Δηλαδή να πούμε ότι ασχολήθηκε κάποιος κερατάς από ελληνική κυβέρνηση, είτε πρωθυπουργός είτε υπουργός εξωτερικών, με το θέμα αυτό και το έθεσε δεύτερο στην ατζέντα. Εδώ πέρα έρχεται τηλεγράφημα από τα πρακτορία τα ειδησιογραφικά κάθε φορά που συναντάται Έλληνας αξιωματούχος με αντίστοιχο της ΗΠΑ και κάθομαι και ψάχνω στα ψηλά γράμματα στο τέλος αν μίλησαν για τον Σκοπιανό. Και τις περισσότερες φορές το Σκοπιανό, η λέξη Σκοπιανό, η λέξη θέμα της ονομασίας των Σκοπίων λείπει. Και λέω ως πότε, κύριε Σπασίδη. Να σας πω. Ορίστε. Την άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα. Με αυτό θα κλείσουμε. Καλώς δεν θέτουν όταν τίθεται το Κυπριακό και οι συνομιλίες με τους Τούρκους και τα λοιπά, γιατί τώρα υπάρχει και μία όξυνση μεταξύ Άγκυρας και... Δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Άγκυρας. Όχι, και Τουρκοκυπρίων. Δεν το δέχομαι καθόλου. Επιτρέψτε μου, εάν μισό λεπτό. Κάνουν πέντε συναντήσεις το χρόνο και είναι τόσο σημαντικό να καταναλώσουν το χρόνο των πέντε συναντήσεων για το Κυπριακό, το δέχομαι απόλυτα. Να κάνουν άλλες πέντε όμως. Το δέχομαι απόλυτα. Κυρία Σπασίδη, να ολοκληρώσω. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Να ολοκληρώσω. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Μα δεν το ολοκλήρωσα. Να το ολοκληρώσετε. Καταλάβω. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Ορίστε. Να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Όλοι μας το καταλάβαμε, αλλά θέλετε λοιπόν, να το πείτε δικηγορίστηκα. Δεν θέλουν, όχι. Δεν θέλουν να τίθενται, διότι εάν βάλουμε το Κυπριακό, το οποίο είναι σημαντικό το θέμα και πρέπει να λυθεί. Ωραία. Εάν βάλουμε και το θέμα των Σκοπίων. Ναι. Το Κυπριακό τι είναι, η διεκδίκηση της Τουρκίας προς τα εκεί. Ναι, αλλά η Τουρκία δεν έχει διεκδίκηση μόνο προς τα εκεί. Η ήδη κατάληψη και ποιος μας λέει ότι δεν βλέπει τώρα που βγήκαν και τα πετρέλαια. Με λιγότερα λόγια έχει λοιπόν, ο χρόνος μας. Ορίστε. Εάν βάλουμε 2-3 θέματα θα πει η διεθνής κοινότητα. Έλα οι Έλληνες με τους Τούρκους έχουν προβλήματα, με τους Αλβανούς που ζητάνε έχουν προβλήματα, με τους Σκοπιανούς δεν τους αφήνουν να πάρουν ένα όνομα κτλ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας γιατί δεν βάζουν έστω δεύτερο. Ένα θέμα. Διότι μετά θα πούνε και οι Τούρκοι ναι αλλά θέλουμε, έχουμε και προβλήματα στη Θράκη. Θέλουμε περισσότερες ελευθερίες. Ενδεχομένως αυτονομία κλπ. Νομίζω ότι σας απάντησα πριν σε αυτό. Ναι. Είπα πόσες διμερείς συναντήσεις έχουμε το χρόνο. Πέντε. Ωραία, να κάνουμε 10 τότε για να συνομιλούμε για όλα και όχι μόνο για το Κυπριακό. Κανείς δεν είπε ότι... μιλάει ο κύριος Νίμιτς, τον οποίο αφού δεν μπορεί να βρει μια λύση, απορώ πώς οι Αμερικάνοι που Εδώ είναι και λιγάκι πρακτικοί δεν το κλείνουν το έχουμε θέμα. Έχουμε φύγει από το χρόνο μας, πρέπει να το κλείσουμε εμείς το θέμα. Σας χρωστάω ένα χάρτη. Ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Να μας το φέρετε για να το δημοσιεύσουμε εμείς. Θα σας δώσουμε στην δημοσιότητα αυτό το χάρτη. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Και μιας και αναφερόμαστε στο Κυπριακό, λέω, όχι, στο Σκοπιανό με τον κύριο Σπασίδη, να σας ενημερώσω ότι μέσω Σαββατοκύριακο περιμένουμε σημαντικότερες εξελίξεις. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε εδώ πανηγύρι. Εντός αγωγικών η λέξη πανηγύρι. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.